Εγρήγορση και αυξημένα μέτρα είναι οι δύο οδοί που έχουν ακολουθηθεί από την πολιτεία αναφορικά με την αντιμετώπιση και την εκρήζωση της πανούλης. Μέχρι σήμερα χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί, ενώ μέχρι στιγμή στην Ήπειρο δεν έχουμε κρούσμα. Ο πρόεδρος των ανακοινωμένων κτηνοτρόφων, Γιάννης Ζεκόλης, αναφέρθηκε στην ανάγκη τήρησης των αυστηρών μέτρων προκειμένου να μην υπάρχει κρούσμα στην περιοχή μας και κάλεσε τους κτηνοτρόφους, αμέσως μόλις διαπιστώσουν συμπτώματα, να απευθυνθούν στην κτηνιατρική υπηρεσία για να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο. Αναφορικά με τη θανάτωση χιλιάδων ζώων και την πιθανή αύξηση των τιμών σε γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας, ο κ. Ζεκόλης εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξος και πιστεύει ότι θα δοθεί λύση και θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να αποκαταστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Την ίδια ώρα τη λήψη μέτρων για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την πανόλη, των μικρών μυρικαστικών και την αντιστάθμιση του εισοδήματος που θα απολέσουν, ζητά με επιστολή του προς τον Επίτροπο Γεωργίας και Αλληλείας, αλλά και την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Το μάζεψαν το θέμα, από ό,τι φαίνεται είναι μαζεμένο στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ήρθε, δεν έπρεπε να έχει έρθει, αλλά είναι δύσκολο αυτές να τα ελέγξεις όλα. Ήρθε, πιστεύω ότι είναι ελεγχόμενο και δεν θα υπάρχει ένας φόβος. Απλώς όμως από εμάς τους παραγωγούς, όπου δούμε κρούσμα ή ό,τι άλλο δούμε, καλά είναι να ενημερώσουμε, να πάρουμε δείγματα από την ιατρική αμέσως, για να μπορέσουμε να το εξαλείψουμε, να φύγει από εμάς, για να έχουμε και εμείς τα ζώα μας και καταναλωτές να έχουν και το κρέας και τα προϊόντα. Ναι, βέβαια δεν είναι τόσο απλό, κύριε Δεκόλη. Μπορεί να μην έχει έρθει στην Ήπειρο, έχει έρθει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε πάρα πολλές χιλιάδες ζώων που έχουν θανατωθεί και υπάρχει και φόβος και για την αύξηση στην τιμή του γάλακτος και όλα τα προϊόντα τα γαλακτοκομικά, αλλά και για το κρέας. Πιστεύω ότι όταν χάνονται μεγάλα ζωικά κεφάλαια, καταλαβαίνετε ότι μειώνεται ο πληθυσμός. Άρα. Ναι, πιστεύω ότι θα ελεγχθεί η κατάσταση τώρα. Εάν φύγουν 20.000 ζώα, δεν είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τέλος πάντων, είναι ένας ελεγχόμενος αριθμός, ο οποίος και θα το ελέγξει το Υπουργείο και πιστεύω ότι και εμείς οι παραγωγοί θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ή να ξαναφτιάξουμε τα ζώα, αυτοί που θα χάσουν τα κοπάδια τους, να πάρουν την αποζημίωση, να φτιάξουν τα κοπάδια και να υπάρχει και το γάλα και το κρέας. Πιστεύω αυτά θα μπουν όλα σε μια γραμμή, θα γίνει πιστεύω. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο το θέμα. Είναι δύσκολο από μόνο του, αλλά δεν θα είναι και τόσο δύσκολο για κατόρθωτο. Και όσο για γαλακτοκομικά και κρέας, υπάρχει μια περίοδος τώρα του 15 Αυγούστου να δούμε τι θα γίνει με τα εισαγόμενα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί αυτοί που έχουν μέσα αρνιά όλοι και παχαίνουν οι στάβλοι, πρέπει να φύγουν τώρα το 15 Αύγουστο, μετά δεν φεύγουν, μεγαλώνουν, βαραίνουν, δεν έχει τι να τα κάνουν. Να δούμε αν υπάρχει κάποια λύση σε αυτό το κομμάτι. Για να λύση βλέπετε εσείς με την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια? Η λύση δεν ξέρω τώρα, θα σας πω, είναι και θέμα στις υπηρεσίες. Πιστεύω οι υπηρεσίες την έχουν τη λύση, όχι εγώ. Εγώ αυτό που βλέπω ότι πρέπει να φύγουν τώρα το 15 Αύγουστο, να φύγουν τα παχυνόμενα. Άμα γίνει ένας σωστός έλεγχος και σφαχτούν, θα φύγουν. Τώρα, αν είναι κλεισμένα τα σφαγεία, δεν θα μπορέσει να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένα τα σφαγεία, σωστά? Ναι, αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένα. Αλλά μέτρα τα τηρούν οι κτηνοτρόφοι? Γιατί το μεγάλο μυστικό, που δεν είναι και τόσο μυστικό εν τέλει, είναι η τήρηση των μέτρων. Αυστηρά τα μέτρα, αλλά αν τηρηθούν, θα προστατευτούν και τα ζωικά κεφάλαια. Πιστεύω ότι το Υπουργείο και η Περιφέρεια και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες κινήθηκαν γρήγορα. Και η παραγωγή και όλοι οι έμποροι τηρούν τα μέτρα και γι' αυτό και θα μαζευτεί. Και δεν είναι το μόνο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι αυτή την περίοδο, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν και τη λειψιδρία. Η κατάσταση χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερη, καθώς ούτε χιονοπτώσεις είχαμε, αλλά ούτε και βροχοπτώσεις. Ο κ. Ζεκόλης είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αλεξάνδρο Καχρημάνη, από τον οποίο και ζήτησε σύνδρομη, προκειμένου να μεταφερθεί νερό για να γεμίσουν δεξαμενές τα ορεινά και να μπορέσουν να ξεδιψάσουν τα κοπάδια. Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια δεν ρίχνει χιόνια στα βουνά, δεν ρίχνει τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο που παγώνουν τα χιόνια και αυτό κατασταλάζουν σιγά σιγά και γεμίζουν οι δεξαμενές στη γη. Έχει πολλά χρόνια να ρίξει τέτοια χιόνια, να παγώσουν και κάθε χρόνο και μειώνονται τα νερά. Αυτό είναι πρόβλημα για όλους μας, όχι μόνο για τα ζώα. Εμείς την πληρώνουμε πρώτη που είμαστε στα βουνά το καλοκαίρι, αλλά θα την πληρώσουν και χωριά και πόλεις αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Οπότε πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό από τώρα και οι Δήμοι, οι περιφέρειες και εμείς έξω που είμαστε, να κάνουμε ένα σχεδιασμό ώστε να μην πηγαίνει νεράκι χαμένο, να ξαναφέρουμε νεράκια παντού όπου υπάρχουν, να τα φέρουμε, να τα μαζέψουμε με αυλάκια, τις πηγές όλες να τις κάψουμε, να βγάλουμε έστω και λίγο νεράκι. Αυτό δεν πάει χαμένο, θα φύγει πάλι παρακάτω, εάν υπάρχει υπερχείληση, αλλά όμως πρέπει να πιούν τα ζώα νερό. Μας βοηθάει η περιφέρεια, η πολιτική προστασία κάθε μέρα είναι κοντά μας. Κουβαλάει νερό βασικά. Κουβαλάει νερό αυτό. Γεμίζει δεξαμενές. Κουβαλάει νερό. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει και από το Υπουργείο
κάποια χρήματα, να φτιάξουμε δεξαμενές, να μαζέψουμε τα νερά. Θέλει μια προσπάθεια γενική. Ώστε... Έχουμε τώρα δεξαμενές πάνω στα ορεινά. Υπάρχουν αρκετές. Η περιφέρεια τελευταία χρόνια, ο Περιφερειάρχης εδώ έφτιαξε αρκετές δεξαμενές, αλλά δεν φτάνουν αυτές, θέλουμε κι άλλες. Και όσο λιγοστεύει το νερό, τόσες περισσότερες δεξαμενές χρειαζόμαστε. Πόσα ζώα μιλάμε, κύριε Δεκόλη? Τώρα ζώα ακριβώς δεν έχω. Έχετε εικόνα. Πόσους κτηνοτρόφους, ναι. Πολύ. Είναι αρκετοί κτηνοτρόφοι, αλλά δεν έχω ακριβώς εικόνα να σας δώσω. Αυτό που ξέρω όμως είναι κάποιες περιοχές τώρα με κάτι τοπικές βροχές θα λυθεί το πρόβλημα σε λίγες περιοχές, όποιοι είναι τυχεροί. Αλλά το πρόβλημα είναι κάθε χρόνο και γίνεται πιο μεγάλο. Άρα πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό να αποθηκεύσουμε νερό.